Έτσι λοιπόν, ήθελα να κάνω μουσική για ένα φιλμ νουάρ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω τέτοιου είδους πρόταση. Οπότε, φαντάστηκα ένα σενάριο νουάρ με αστυνομικό, με όλα τα κλισέ. Με detective, με μια πάρα πολύ ωραία μοιραία γυναίκα, με ένα ένιγμα μέσα στη μέση και γίνεται κτλ. Και έγραψα μουσική για μια ταινία νουάρ η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Θα σας παίξω λοιπόν το θέμα αυτής της ταινίας, το leitmotiv που λέμε. Δεν είχε λόγια. Γενικά ο δίσκος δεν είχε πολλά λόγια. Αυτό λοιπόν ακουγόταν μια γυναικεία φωνή που ψιθύριζε με ένα σαξόφωνο που την ακολουθούσε. Θα παίξω το θέμα. Νομίζω ότι μάλλον είναι η καλύτερη μουσική που έχω γράψει. Στίχους που υποτίθεται ότι ακουγόταν στην αίθουσα προβολής αυτής της ταινίας. Τότε στα διαλύματα, κυρίως στα θερινά σινεμά, βάζανε τραγούδια. Έγραψα λοιπόν ένα τραγούδι στο ύφος της εποχής εκείνης, ας πούμε. Στο δίσκο υπάρχει ένα απόσπασμα. Εγώ θα σας παίξω σχεδόν όλο το τραγουδάκι το οποίο είχα φτιάξει. Σιγά νερό παλά, σαν νερό κιλά. Είχε σκύψει όπως πριν και με φιλούσες δειλά. Και θα δω μια στιγμή που ήσουν λίγο χλωμή. Είχε κλάψει χωρίς αφορμή. Στο Αιγαίο ανοιχτά πριν ο ήλιος χαθεί. Περνά, μας ενώνει